Κύριε Χρήστο, ήρθαμε για ένα από τα θέματα που απασχολούν πολλούς γονείς. Και ποιο είναι αυτό? Τι βάζουμε μαζί στο παιδί για κολατσιά στο σχολείο? Και αν εμπιστευόμαστε το σχολικό φαγητό? Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Απασχολεί σχεδόν όλους τους γονείς που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας. Και εδώ υπάρχει μια ποικιλία δυνατοτήτων, απόψεων. Πολλές φορές τα παιδιά στο σχολείο το δημοτικό είναι εκτεθειμένα στο κολατσιό που υπάρχει στο κηλικείο. Και δυστυχώς, ενώ η νομοθεσία είναι πολύ ξεκάθαρη και συγκεκριμένη για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να έχουν τα κηλικεία στο σχολείο, πολλές φορές αυτό παρακάμπτεται στο βωμό του να βγουν τα έξοδα του κηλικείου και να υπάρχει και κίνηση στο κηλικείο. Γιατί απ' έξω ο ανταγωνισμός από το φούρνο είναι πάρα πολύ σκληρός. Έτσι λοιπόν, καλό είναι στο κηλικείο του σχολείου, αν υπάρχει δυνατότητα, να αναζητήσει ο μαθητής κουλούρ Θεσσαλονίκης, κράκερ, τόστ, φρέσκα φρούτα, φυσικούς χυμούς. Μπορεί να παίρνει κάποιο σάντουιτς από το σπίτι, μπορεί να παίρνει ξηρούς καρπούς, σταφίδες ή αποξηραμένα φρούτα από το σπίτι. Τα φρέσκα φρούτα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αυτά που πρέπει να αποφεύγει είναι σφολιατοειδή, έτοιμα αρτοπαρασκευάσματα, όπως τυρόπιτες, κουλουράκια, ντόνατς. Είναι πάρα πολύ πλούσια σε λιπαρά και δεν έχουν καμία θρεπτική αξία. Και πολύ προσοχή θέλουν και οι τυποποιημένοι χυμοί, γιατί ενώ διαφημίζουν ότι είναι φρέσκοι, φυσικοί και χωρίς ζάχαρη, δεν έχουν καμία σχέση με τους φρέσκους τους φυσικούς. Πώς κάνεις το παιδί σου να μην τις θέλει αυτές τις τροφές, να μην θέλει το χυμό των συσκευασμένων? Δεν γίνεται να μην το θέλει. Όλοι το θέλουμε. Είναι πολύ πιο γευστικό από τον φρέσκο. Το μυστικό νομίζω είναι να έχεις μια καλή σχέση με το παιδί σου, να μπορείς να του εξηγήσεις τι σημαίνει θρεπτικά συστατικά, τι σημαίνει θρεπτική αξία, με απλά λόγια, και να μην του έχεις απαγορευμένα τρόφιμα. Δηλαδή, όλη αυτή η ομάδα που προείπα δεν είναι τελείως απαγορευμένη. Απλά είναι τρόφιμα που δεν μπορεί, δεν είναι καλό να τα βάζει πολύ συχνά στο διαιτολόγιο. Μπορεί όμως μία φορά την εβδομάδα να έχει την ελευθερία να παίρνει αυτό που θέλει από το κηλικείο. Είναι ο πιο σωστός τρόπος να καταλάβει ότι. Μία φορά την εβδομάδα, ναι. Ώστε να μην νιώθει και την απαγόρευση. Ακριβώς. Όσον αφορά το φαγητό στο σχολείο. Το φαγητό στο σχολείο είναι ένα καινούριο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο νομίζω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια σχολεία πιλωτικά έχουν ξεκινήσει και έχουν φαγητό στο σχολείο. Το feedback που έχω από γονείς αλλά και από υπαλλήλους των υπηρεσιών πρόνοιας που ελέγχουν την όλη διαδικασία και από το Χαροκόπη Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στην οργάνωση και στο σχεδιασμό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μέχρι στιγμής το φαγητό φτάνει ζεστό σε πολύ σωστές μερίδες, πολύ ποιοτικό και πολύ σωστά μαγειρεμένο. Και είναι μια πολύ καλή λύση και για το παιδί που μένει στο ολοήμερο, αλλά και για το παιδί που γυρίζει στο σπίτι στις 1.30-2 η ώρα και μπορεί να έχει έτοιμο το φαγητό του μαγειρεμένο σε σωστή ποσότητα, σε σωστή θερμοκρασία και με σωστά υλικά. Και το μενού του εβδομαδίου είναι επίσης πάρα πολύ σωστό. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι μια λύση για την εργαζόμενη μητέρα και μια λύση μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, έτσι. Το παιδί που δεν θα φάει το φαγητό στο σχολείο, και μιλάμε κυρίως για δυτικά που γυρνάνε, ας πούμε, 3.30 ώρα. Ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Στα ιδιωτικά σχολεία τις περισσότερες φορές υπάρχει δυνατότητα σύντησης. Ναι, αλλά πολλές φορές τα παιδιά αυτά δεν τρώνε το φαγητό. Μένουν νηστικά, θέλετε να πείτε. Μένουν νηστικά γιατί δεν τους αρέσει το φαγητό, γιατί δεν τους αρέσουν οι συνθήκες. Για οποιοδήποτε. Τότε ο γονιός μπορεί να φροντίσει να δώσει ένα κουλατσιό παραπάνω που ξέρει ότι θα είναι αρεστό στο παιδί, ώστε να λειτουργήσει σαν συμπλήρωμα. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα συμβούλευα να κάτσει στο τραπέζι, να συμμετέχει στην τραπεζαρία, ακόμα και αν φάει δύο μπουκές. Και να έχει ίσως κάποιο συμπλήρωμα, υγιεινό βέβαια πάντα, ένα ακόμα σνακ από το σπίτι, ώστε στις 3.30 ώρα να φάει το κανονικό του γεύμα. Δεν είναι το πιο σωστό. Το πιο σωστό θα ήταν να φάει στην ώρα του το παιδί, 12.30, 1.30 το αργότερο. Αλλά αν δεν γίνεται αλλιώς, μπορεί να κοντρολαριστεί και η ανάπτυξή του και η εκπαίδευσή του στο σωστό φαγητό. Το σημαντικό είναι τι φαγητό θα φάει όταν θα γυρίσει στο σπίτι στις 3.30 ώρα.
Τελευταία ερώτηση. Η μερίδα σε σχέση με τη μερίδα των ενηλίκων, πόσο διαφέρει? Η μερίδα ενός παιδιού πρέπει να είναι παιδική. Έτσι. Όμως είναι και το άλλο να γνωρίζουμε εδώ, ότι μία μέρα με την άλλη σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ στην όρεξη και στις ανάγκες σε ενέργεια. Αυτό είναι το ερώτημα που λέμε οι γονείς μεταξύ μας. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες φορές που τα παιδιά δεν σταματάνε να τρώνε και κάποιες άλλες φορές που δεν τρώνε με τίποτα. Να στεναχωριόμαστε ότι δεν θέλει να φάει το παιδί? Όχι. Απλά και στις δύο περιπτώσεις να δίνεται πολύ έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Αν η ποιότητα είναι σωστή και οι συνθήκες που τρώει το παιδί είναι σωστές, όχι μπροστά από τηλεόραση, υπολογιστή, όχι ενώ διαβάζει ή κάνει τα μαθήματά του, τότε ο κορεσμός, η όρεξη, η πληρότητα θα έρθει από μόνη της. Δεν χρειάζεται εμείς να επέμβουμε σε αυτό. Ούτε με το φάει και την τελευταία σου μπουκιά, διάσε το πιάτο σου, ούτε με το σταμάτα να τρως, έχεις φάει πάρα πολύ σήμερα. Ποιότητα και συνθήκες.